Διπλές κάλπες στο μήνυμα ενότητας που εστάλει από στελέχη της κεντροδεξιάς παράταξης που βρέθηκαν στο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν ξεκάθαρο. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στεκόταν δίπλα στον Κώστα Καραμαλή. Λίγο νωρίτερα είχε ανταλλάξει χειραψία με την Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ το παρόν στην τελετή έδωσαν και πρόσωπα που, αν και προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, σήμερα έχουν τραβήξει το δικό τους πολιτικό δρόμο. Ανάμεσά τους ο Βύρον Πολίδωρας και ο Χρήστος Ζώης, οι οποίοι πάντως φρόντισαν να μείνουν μακριά από τον Αντώνη Σαμαρά. Θα ήθελα να επικαλεστώ την προσωπικότητά του, τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό, το πολιτικό του ήθος και κυρίως την έκθρα του σε κάθε τι λαϊκιστικό. Άρα σε αυτά τα βήματα ο νοήμων Έλληνας πρέπει να προχωρήσει και να ψηφίσει. Για να υποδεχτεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια. 16 χρόνια μετά το θάνατο του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας και εν αντιθέσει με τις προηγούμενες χρονιές, το μνημόσυνο στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ανοιχτό, χωρίς προσκλήσεις. Με αποτέλεσμα να παραβρεθούν στη Φιλοθέη οι περισσότεροι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Όσοι ξέρουν τον Καραμαλή, ήξεραν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, νομίζω ότι σε τέτοιες στιγμές δεν μιλάς, σιωπάς. Ο νυν και ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να μην είχαν κατηδίαν συνάντηση, ωστόσο φρόντιζαν καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής να επιβεβαιώνουν με τη γλώσσα του σώματος το καλό μεταξύ τους κλίμα, στέλνοντας εικόνα συσπήρωσης προς πάσα κατεύθυνση. Δεκαέξι χρόνια μετά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εν μέσω ενός ρευστού και κατακερματισμένου πολιτικού σκηνικού έδειξε ότι μπορεί να ενώνει τις δυνάμεις της κεντροδεξιάς και τις παραδοσιακές πολιτικές οικογένειες της Νέας Δημοκρατίας.